είδα όλο αυτό το τραγικό πράγμα. Είμαι σοκαρισμένη να δεις ένα σπίτι να καίγεται και μέσα πάνω στο κρεβάτι έναν άνθρωπο ζωντανό να καίγεται και είδα αυτό το πράγμα και έχω σοκαριστεί. Αβοήθητος και χωρίς να έχει καν την ευκαιρία να καλέσει σε βοήθεια λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ένας 75χρονος στα Χανιά εξέπνευσε μέσα στο σπίτι του ενώ αυτό έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ο άτυχος άνδρας έβλεπε το διαμέρισμα που διέμενε σε μια πάροδο της λεωφόρου Σούδας να καίγεται μέχρι τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του. Είχε ο άνθρωπος προβλήματα, είχε τραχιοτομή, δεν ήταν. Κοίταξε, περπατούσε με πι. Και να καιγότανε, πώς θα φωνάξει. Μπορεί να φωνάξει, δεν φωνάξει. Μου χρειάζεται καιγότανε, φαίνεται με το τσιγάρο, επί έπεσε η κάφτρα κάτω, άρχιζε και δούλευε, ανοίξανε την πόρτα. Είδανε καπνούς, μπήκε το οξυγόνο μέσα, λαμπάδιες. Δεν μπόρεσε. Ο άνθρωπος είχε τραχιοστομία, είχε προβλήματα κινητικά. Δηλαδή μπορούσε να βγει μια βόλτα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά, 75 χρονών και μόνο ηλικία δηλαδή, αλλά είχε τα προβλήματά του. Όταν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και έσβησε τη φωτιά, εντόπισε τον 75χρονο απανθρακωμένο. Οι γείτονες κατέβαλαν νωρίτερα προσπάθειες να την περιορίσουν. Ρίχνα νερό επί 20 λεπτά. Τρέχανε έτσι. Απάνω από την κεφαλή μου σουρώνανε τα πλαστικά. Αλλά ευτυχώς έξω-έξω, έμπαινα μέσα, έβγαινα έξω, έμπαινα μέσα. Απλώς την έκατσα τη φωτιά, αλλά δεν γινόταν. Πήγα να μπω μέσα, δεν γινότανε. Από ό,τι υπολογίζουμε όλοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ξέρουμε βέβαια. Πρέπει να ήταν από τσιγάρο, από σόμπα. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία και όταν έγινε αντιληπτή, είχε ήδη εξαπλωθεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνέλεξε στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ανθρώπινη τραγωδία. Μόνος στο σπίτι, μόνος. Τον έβλεπε καθημερινά η αδερφή του, δίπλα είχε τον αδελφό του, παραδίπλα την ανιψιά, αλλά μέσα σε ένα δωμάτιο τέτοια ώρα που να. Μόλις το κατάφερε ο αδερφός του, το κατάλαβε ο αδερφός του που έμενε δίπλα, κατευθείαν πετάχτηκε και φώναξε βοήθεια και βγήκε και όλη η γειτονιά. Και πήραν και κατευθείαν την πυροσβεστική. Αλλά ήταν πλέον αργά. Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο στα Χανιά από πυρκαγιά μέσα σε λίγους μήνες και τον τέταρτο μέσα σε ένα χρόνο. Τον περασμένο Νοέμβριο, στο Δαράτσο Χανίων, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του από φωτιά που εκδηλώθηκε στην ισόγεια κατοικία του. Ένα χρόνο πριν, στις 20 Φεβρουαρίου, μία 69χρονη στον Κουμπέ, καθυλωμένη λόγω κινητικών προβλημάτων, είχε βρει φρικτό θάνατο από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της.